Σας αφήσαμε παραπονεμένους την προηγούμενη Τρίτη, αλλά επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με καλεσμένο. Επιστρέψαμε με καλεσμένη, επιστρέψαμε με τη Μαρίνα Δεκούλου. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Μας έκανες ποδαρικό για φέτος. Αχ, πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, είσαι η πρώτη μας καλεσμένη. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, θα φέρω γούρι. Ωραία, μακάρι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Είχαμε δεσμευτεί κιόλας ότι θα φέρουμε καλεσμένο να μας μιλήσει σχετικά με όσα είχαν γίνει για τη δίχρονη προσχολική ή όσα δεν είχαν γίνει. Από τους πιο ειδικούς. Ναι. Από τις πιο κατάλληλες. Και πάμε να δούμε όμως για εσάς που ίσως δεν την ξέρετε, να δούμε ποια είναι η Μαρίνα. Ακούω. Για πες μας, τι σπουδές ακολούθησες, πού εργάζεσαι, πόσα χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω σπουδάσει βρεφοκόμος, νηπιοκόμος. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο όμως δεν το έκανα. Ασχολήθηκα μετά με σπουδές σε marketing και εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Είμαι εκεί σχεδόν 20 χρόνια. Είμαι στη Νέα Σμύρνη από το 99. Είμαι 22 χρόνια. Είμαι ερωτικός μετανάστης, έτσι λέω πάντα. Και θεωρώ ότι έχω γίνει πολύ νέο σπρινιώτησα. Την αγαπώ πολύ, παρόλο που μεγάλωσα στη Βούλα. Έχω 3 παιδιά. Τα έχω μεγαλώσει και τα 3 μου παιδιά εδώ στη Νέα Σμύρνη. Έχουν πάει στα σχολεία της Νέας Σμύρνης. Και ήταν και το κίνητρο μου να αρχίσω να ασχολούμαι και με τα κοινά. Είμαι δηλαδή, την πρώτη μου επαφή που είχα με τα κοινά ήταν με σύλλογο γονέων και κηδεμόνων σε νηπιαγωγείο το 2005. Mm-hmm. Θες να πούμε, και σε ποιο νηπιαγωγείο για να μπαίνουμε σε μια σειρά. Στο δεύτερο νηπιαγωγείο Νέας Μήνης, δηλαδή είναι η πρώτη φορά, που ιδρύσαμε και το σύλλογο τότε με πολύ αξιόλογα άτομα. Και μετά στο δημοτικό και μετά πάλι το δεύτερο παιδί και ξαναπήκα στους παιδικούς και ξανά στα νηπιαγωγεία και ξανά στο δημοτικό και λίγο γυμνάσιο και λίγο λύκειο και τώρα πάλι στο δημοτικό. Εντάξει, και με την Ένωση Γονέων ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια. Παρακολουθούσα στην αρχή, τώρα είμαι στο ΔΣ της Ένωσης Γονέων, είμαι αντιπρόεδρος. Γενικά το γονεϊκό κίνημα, όπως το λένε τέλος πάντων, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχεις πράγματα να δώσεις, να προσφέρεις. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι μπορείς να προσφέρεις πράγματα με ανιδιοτέλεια και ξέρεις ότι είναι για τα παιδιά μας που ουσιαστικά είναι το μέλλον μας και εκεί αξίζει να δίνεις τα πάντα. Νομίζω αυτό είναι και το πιο βασικό. Όταν ξέρεις ότι ασχολείσαι και αυτό το εισπράττει και το παιδί σου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι. Νομίζω είναι πολύ καλός κινητήριος μοχλός. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη μου χαρά εμένα. Όταν βλέπω παιδιά στον δρόμο, μεγάλα και στην ηλικία σου θέλω να πω. Γιατί όπως είπαμε πριν, έχω κόρη στην ηλικία σου. Τότε δεν κρατήθηκε τελικά. Όχι, το είπα, και μόλις πρόδωσα την ηλικία μου και είπα ότι θα χάσω τους μισούς μου, θα θαυμαστώ, αλλά δεν πειράζει. Που λες, η μεγαλύτερη μου χαρά, αλήθεια στο λέει, είναι ότι όταν βλέπουν παιδιά 21, 20, 19 χρόνων, 18, και έρχονται και μου λένε, κυρία Μαρίνα, μπήκα στο πανεπιστήμιο, δουλεύω εκεί, έκανα αυτό, θυμάμαι τις γιορτές που μας κάνατε, ή έρχονται και μου λένε, μου έχετε κάνει την αποφύτισή μου. Είναι πολύ ωραίο γιατί αισθάνεσαι ότι έχεις ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι μέσα στην παιδική ζωή ενός παιδιού που έχει αξία και αισθάνεσαι ότι έχεις και εσύ αξία. Είναι και η ανταμοιβή σου αυτή. Ναι, αυτή είναι η ανταμοιβή μου. Πραγματικά μόνο αυτή και τίποτα άλλο. Τα παιδιά είναι το μέλλον έτσι κι αλλιώς, οπότε. Ναι, έτσι. Είσαι έτσι αρκετά δραστήρια. Και επειδή εγώ γενικά κάνω έτσι background check σε όλους που ασχολούνται με τα κοινά και είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είσαι από τις εξαιρέσεις που και εργάζεσαι και τρέχεις και έχεις οικογένεια, δηλαδή όλο το πακέτο μαζί, χωρίς να έχεις να ασχοληθείς μόνο με ένα Δημοτικό Συμβούλιο ή με μια βόλτα, ας πούμε, στην πλατεία. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα που έχεις πάει και σε αυτή τη μεριά, είσαι πλέον δημοτική σύμβουλος. Κάνεις και αυτό. Ναι. Πώς νιώθεις, πώς σου φαίνεται τώρα που είσαι από μέσα. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ζωρίστηκα να αποφασίσω για να κατέβω δημοτική σύμβουλος. Θεωρώ ότι δεν ήμουν πολύ σίγουρη αν ήθελα να το κάνω. Και το αποφάσισα και τελευταία στιγμή. Ήταν ένα βήμα το οποίο το έκανα γιατί θεώρησα ότι μπορώ μέσα από αυτό και από αυτή τη θέση να προσφέρω κάτι παραπάνω. Γιατί ωραία είναι τα κοινά, ωραία είναι η συλλογή γονέων που προσφέρεις με ανιδιοτέλεια, όπως σου είπα, και κάνεις κάποια πράγματα, αλλά ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις κάποια πιο σημαντικά πράγματα για όλα τα παιδιά της πόλης σου. Ή για τον πολίτη, ή για τον γείτονά σου. Έτσι, δηλαδή, θυμάμαι πολλές φορές που μου λέγανε
θέλουμε να δούμε αυτό για ένα σχολείο, ή με ρωτάγανε πώς μπορούμε να γραφτούμε κάπου στο Δήμο. Γενικά μου αρέσει να βοηθάω τον κόσμο. Έχω ένα πολύ όμορφο ελάττωμα. Μου αρέσει να βοηθάω, μου αρέσει να προσφέρω, μου αρέσει να δίνω. Έχω ασχοληθεί και με άλλους συλλόγους εκτός από τα παιδιά, δηλαδή σε φιλανθρωπικά σωματεία και τέτοια. Θεωρώ ότι όταν έχεις λίγο χρόνο και μπορείς να προσφέρεις, πρέπει να προσφέρεις, οπότε θέλω να το κάνω και από μία άλλη θέση, ίσως λίγο πιο θεσμική, έτσι, για να το κλείσω. Θεωρείς ότι θα είναι πιο δύσκολο, επειδή δεν είσαι και πολλούς μήνες με τη Βούλα, ας πούμε, δημοτική σύμβουλος, ότι θα είναι πιο δύσκολο από τη θέση που έχει στο Σύλλογο Γονέων? Θεωρώ ότι θα μου φάει περισσότερο χρόνο, θεωρώ ότι κρίνομαι περισσότερους ανθρώπους. Σίγουρα. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο σταθερά τα βήματά μου και θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να μάθω, να γνωρίσω και μετά να αρχίσω ουσιαστικά να πράττω. Είμαι πολύ νέα ακόμα. Εγώ τώρα θα πάρω μια πάσα από αυτά που μας είπες και θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Είπες ότι θα ήθελες αυτόν τον ρόλο, είσαι τώρα δημοτική σύμβουλος. Πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις μεγαλύτερο καλό, να βοηθήσεις περισσότερο κόσμο και σε περισσότερα ζητήματα. Εδώ θα έρθω εγώ και θα ρωτήσω κάτι που το έχω απορία πολύ καιρό, που το παρακολουθούμε από κοντά. Έχει κάποια ουσία τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο? Δηλαδή, μετουσιώνεται σε κάτι στην καθημερινότητα στη Νέα Σμύρνη, ή είναι μια τυπικότητα, ας πούμε, που απλά μαζεύεστε, διαφωνείτε, συμφωνείτε, ψηφίζετε, πάμε παρακάτω? Τρογόσαστε. Ναι. Προς το παρόν τρώγονται. Δεν συμμετέχω και ελπίζω να μην συμμετέχω σε καυγάδες, δεν του στείλουν, δεν αρέσει να σακώνομαι. Κοίταξε να δεις. Λογικά το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κάτι το οποίο είναι για να παίρνονται αποφάσεις, να θέτονται τα θέματα, να παίρνονται αποφάσεις και να γίνονται τα καλά για την πόλη μας και ή καμιά φορά ίσως να μην γίνονται και τόσο καλά πράγματα, γιατί πάντα οι αποφάσεις πάνε με πλειοψηφία. Κανονικά το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη ουσία. Δεν θα σου πω ότι δεν έχει ουσία. Θα σου πω ότι γενικά η Νέα Σμύρνη, επειδή είναι λίγο μπερδεμένο όλο το πολιτικό παρασκήνιο, είναι λίγο θεατράλ η κατάσταση. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι κάποιες φορές γίνεται με, όταν γίνεται έτσι, ρε παιδί μου, πώς να το πω, μια... Όταν ασκείται μια πίεση, ας πούμε. Όταν ασκείται μια πίεση, έτσι, ή συσπυρώνει την αντιπολίτευση, θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν πράγματα και να αλλάξουν το σκηνικό. Από την άλλη, θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή που είναι τώρα έχει κάνει και καλά πράγματα. Δεν μπορώ να μην πούμε ότι έχει κάνει και καλά πράγματα, λίμον, έτσι. Αλλά σίγουρα κάποιες αποφάσεις τις παίρνει είτε με λάθος τρόπο είτε βεβαιασμένα. Αυτό εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ίσως κάποια στιγμή να παίρνουν το πολύ σωστές αποφάσεις, κάποιες λάθος, αλλά σίγουρα έχει ουσία. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι αυτοί όλοι εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες και ίσως οι πολίτες θα έπρεπε πλέον να είναι λίγο πιο ουσιώδοι απέναντι στις εκλογές. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο το ότι δεν έρχονται οι άνθρωποι να ψηφίσουν γιατί δεν θέλουν ή δεν γουστάρουν ή βαριούνται. Θεωρώ ότι ο πολίτης έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και η ψήφος του είναι η δύναμη για να ξεκινήσουν όλα. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει πρώτα οι πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν και να ψηφίσουν σωστά. Δηλαδή δεν ψηφίζουν κάποιον επειδή μου έβαλε κάποιο το παιδί στο παιδικό σταθμό ή γιατί είμαστε γείτονες και πίνουμε καφέ. Μακάρι να μην ψηφίζαμε έτσι. Θα έπρεπε να ψηφίσουμε τους ανθρώπους που είναι ενεργούς, που έχουν διάθεση, που έχουν όρεξη ανεξαρτήτου ηλικίας. Μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο 20 χρονών και να γουστάρει πολύ. Μπορεί να βρεις και έναν άνθρωπο που να είναι 60 χρονών και να είναι ακόμα ενεργός. Σημασία έχει οι άνθρωποι που αποφασίζουμε εμείς να βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι άνθρωποι ουσιώδη, με όρεξη. Αυτό και να θέλουν να δουλέψουν για την πόλη τους. Τώρα, άμα πετύχαινε στο δρόμο κάποιον πολίτη και σου έλεγε κάτι για το Δημοτικό Συμβούλιο, σου έλεγε, μα τι κάνετε εκεί, πώς επιβιώνεις, πώς με αυτή την εικόνα παίρνονται αποφάσεις για όλη την υπόλοιπη πόλη? Κοίταξε να δεις, έχω συμμετάσχει μόνο σε 3 Δημοτικά Συμβούλια. Γενικά είμαι νέα και όπως είπα πριν, μου αρέσει να ακούω, να μαθαίνω και μετά να μπορώ να έχω άποψη. Οπότε θεωρώ ότι θα του έλεγα ότι κάνω υπομονή, έχω γερό στομάχι, αγαπώ αυτό που κάνω και όταν θα είμαι λίγο πιο έμπειρη θα συμπεριφέρομαι ίσως και διαφορετικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια εδώ να πούμε και μια έτσι λίγο πιο πολιτική διάσταση στο
το ίδιο θέμα, είστε και λίγο περιορισμένοι, γιατί έχουν και πολλές εξουσίες οι επιτροπές. Ναι. Δηλαδή, ισχύει αυτό που λες. Δεν είστε το. Νιώθω ότι πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είστε το ανώτατο όργανο της πόλης. Κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα προφανώς το λες γιατί κάποιες φορές μπορούν και περνάνε κάποια θέματα ουσιαστικά στην Οικονομική Επιτροπή. Ναι, και είναι σαν να μην έχετε λόγο. Είναι σαν να μην έχουμε λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αυτό έγινε και έγινε και πρόσφατα. Έτσι, έγινε παιδιά με τη Δίχρονη, με τους παιδικούς σταθμούς. Συνήθως στις επιτροπές, και το λέω γιατί εγώ έχω πάρει μέρος σε επιτροπές από το ρόλο της Ένωσης Γονέων, ήμουν και στην Πρωτοβάθμια και είμαι και στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Εντάξει, υπάρχει μειοψηφία. Ειδικά στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Οικονομική Επιτροπή, στο Πολιτιστικό Οργανισμό. Και σίγουρα δεν μπορούμε να φέρουμε εμείς τις αποφάσεις. Τώρα το γιατί αποφασίζουν κάποιες φορές να ακυρώνουν τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και να τις περνάνε μέσω Οικονομικής Επιτροπής, νομίζω ότι μόνο ο Δήμαρχος μπορεί να σας απαντήσει. Νομίζω σου έκανε και καλή πάσα για τη Δίχρονη. Μου έκανε πάρα πολύ καλή πάσα. Λοιπόν, πάμε και με τα εισαγωγικά που έχουμε γράψει την ερώτηση, θα το πάω to the point όπως είμαστε. Εντάξει. Ασχολείσαι με τα θέματα της παιδείας αρκετά χρόνια. Πολύ πριν ασχοληθείς με τα κοινά. Πες μας τι συνέβη με τη στέγαση της Δίχρονης και φτάσαμε σε ακόμα ένα φιάσκο αυτής της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν. Σου αφήνουμε κενό το γήπεδο. Εντάξει. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο μαζεμένα μπορώ. Έχω γράψει και κάποια πράγματα στη σελίδα μου. Μη μας λογοκρίνουν μόνο. Όχι. Ποτέ. Θα είμαι πολύ μαζεμένη. Θα μου αφήσουμε τα μικρόφωνα, μπορούμε να πούμε ό,τι θες. Λοιπόν, η Δίχρονη ξεκίνησε το 18 και όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπαμε ότι ένας Δήμος σιγά-σιγά κατάφερε να την υλοποιήσει. Το 20 μείναμε 4 Δήμοι εκτός, ήμασταν και εμείς μέσα σε αυτούς, σε εισαγωγικά, όπως λέω πάντα, με μεγάλη επιτυχία. Το οποίο δεν το περίμενα για τη Νέα Σμύρνη, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρούσα ότι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα. Ήρθανε δηλαδή και ζήσανε μία παράταση για άλλον ένα χρόνο, γιατί δεν είχαν πού να βάλουν τα παιδιά. Εγώ τότε από το ρόλο της Ένωσης Γονέων και από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, φτάσαμε σε ένα σημείο και είπαμε: «Οκ, αφού δεν βρίσκεται μόνιμους χώρους και στεγάση για τη στέγαση των παιδιών, πάμε να πάρουμε τα δύο άδεια οικόπεδα». Το ένα ήταν στην Ιδία και το άλλο είναι στην Ευξήνου Πόντου, πίσω από την ανακύκλωση, το κτήμα Δέλιαρ που λέμε. Πάμε να πάρουμε τα βασικά οικόπεδα που είναι άδεια, να βάλουμε προκάτ προσωρινά με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και μάλιστα η απόφαση στη ΔΕΠ ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή με παιδαγωγικό υλικό, με άβλιο χώρο, με τετραγωνικά μεγάλα, με τα παιχνίδια των παιδιών. Δηλαδή ένα όμορφο προκάτ μεν, αλλά έναν όμορφο χώρο προσωρινό, με την προϋπόθεση ότι στα 4 χρόνια, γιατί έτσι έλεγε και το ΦΕΚ, ότι στα 4 χρόνια θα πρέπει να βρεθούν μόνιμες λύσεις. Προφανώς αυτοί οι χώροι δεν φτάνανε και πήγανε και πήρανε και τα δύο γραφεία του ΕΠΑΕ, όπου τώρα έχει μπει το παράρτημα του 7ου νηπιαγωγείου, όπου εκεί πέρα ήταν και αυτός ένας πολύ ωραίος χώρος, όπου όταν φτιάχτηκε, άμα φτιαχνότανε στην ώρα του, θα ήταν τέλειος να βάλει και τα παιδιά μέσα. Και μετά, όπως είπαμε πριν, πήραν απόφαση να πάρουν το δεύτερο παιδικό σταθμό που το περάσανε μέσω Οικονομικής Επιτροπής και ξαφνικά βρεθήκαν και δύο προκάτω στο πρώτο παιδικό σταθμό που χαλάσανε το κήπο, δημιουργήσαν εκεί μία αναστάτωση στα παιδιά και στους γονείς. Φανταστείτε ότι ακόμα τα παιδιά προαυλίζονται και δίπλα γίνονται έργα, έτσι. Και γενικότερα, τέλος πάντων, παρθήκαν κάποιες αποφάσεις λίγο βεβαιασμένες και λάθος. Αλλά όταν σου μένει ένας χρόνος, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Η παράταξή μας είχε προτείνει κάποιες αίθουσες, κάποιες χώρους για στέγαση. Δεν εισακούστηκε. Η Ένωση Γονέων είχε προτείνει μόνο για τα οικόπεδα για να τα πάρουμε. Ο Σύλλογος Δασκόντων πάλι και Εκπαιδευτικών Χρυσοστόμου Σμύρνης είχαν προτείνει και αυτοί πάρα πολλούς χώρους. Πάλι δεν εισακούστηκαν. Και εμένα αυτό είναι το παραπονό μου. Δηλαδή, εμείς όλοι που είμαστε εκλεγμένοι και ή οι φορείς της πόλης μας, θα έπρεπε μαζί με τη Δημοτική Αρχή να συσπυρωνόμαστε και να γινόμαστε ένα όταν μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Δεν χωράνε εδώ αλαζονίες, εγωισμοί και ποιος θα πάρει τις δάφνες. Μιλάμε για παιδιά. Εγώ το είπα αυτό. Δεν μιλάμε για κουτιά ούτε για χαρτιά. Δηλαδή, τι θα γινόταν τώρα, άμα όλοι μας συνεργαζόμασταν και πετυχαίναμε τη Δίχρονη.
και ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Σημασία έχει αν το κατάφερε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κουτελάκης, η Ένωση Γονέων ή ο Γιώργος ο Βαλασκατζής, ξέρω εγώ, τι σημασία έχει. Σημασία έχει να μπαίναν τα παιδιά σε σωστές δομές. Γιατί αυτό τους γύρισε μπούμεραν, έτσι. Φυσικά και οι γονείς αναστατωθήκανε, γιατί ξαφνικά πάμε στη Δέγλερη. 5 αίθουσες από παραρτήματα διαφόρων νηπιαγωγείων, έτσι. Με 2 προϊσταμένες, οι οποίες οι προϊσταμένες αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι και στα κανονικά της νηπιαγωγεία και στα παραρτήματα. Ένα πατίνι του, λέει, πισόρι κιόλας, έτσι. Λοιπόν, μπαίνεις μες στη Δέγλερη. Δεν γίνεται και ο αγιασμός, δεν γίνεται πουθενό αγιασμός, γίνεται στα κανονικά σχολεία. Γιατί δεν ήταν έτοιμα και θέλανε άλλη μία μέρα για να τα φτιάξουν. 14 του μήνα. 13 αγιασμός, 14 του μήνα. Δέγλερη. Τραπεζάκια, καρεκλάκια, μαρκαδόρους και χαρτιά από τις κανονικές δομές. Κανένα παιδαγωγικό υλικό. Κανένα ψυγείο για να μπει ένα φρούτο, ένα γιαούρτι. Καμία βιβλιοθήκη, κανένα συρτάρι για να κουμπίσουν τα πράγματα τα παιδιά. Άβλιος χώρος. Με τσιμέντο. Μέσα τα παιδιά να κάνουν μάθημα και αυτοί να βάζουν τα τάπητα. Να φωνάζουν οι γονείς απ' έξω γιατί τρίβανε εκεί πέρα τα πλακάκια, σηκώνανε σκόνη. Να σταματάνε οι εργάτες, να ξανασυνεχίσουν. Να γίνεται μία φασαρία όλη την ώρα. Πάμε λοιπόν. Δεύτερο. Τα ΕΠΑΛ, όχι τα μονογοπά, θα σας πω μετά γι' αυτό, για τη βασική δομή. Ναι. Πάλι. Καρεκλά και τραπεζάκια, ελάχιστο παιδαγωγικό υλικό. Η διευθύντρια, η προϊσταμένη από το 7ο νηπιαγωγείο, έφερε και αυτή παιδαγωγικό υλικό από εκεί. Πάμε. Δεύτερο παιδικό σταθμό. Ο δεύτερος παιδικός σταθμός είχε τα πάντα μέσα. Τη μέρα του αγιασμού, που με καλέσανε και πήγα, είχε μόνο καρέκλες και τραπέζια. Για κάποιο λόγο, το υλικό του παιδικού σταθμού, τα συρτάρια, τα χαρτιά, το παιδαγωγικό υλικό, τα ψυγεία, τα είχαν μαζέψει. Τα είχε πάρει προφανώς τον Νούπο Δουδού που είναι η παιδική σταθμή για να τα βάλουν σε κάποιον άλλον παιδικό σταθμό και το δώσανε άδειο. Και μετά, πρώτος παιδικός σταθμός και μηδείας, 4 πρωτά, πουθενά. Πού είναι το σχολείο, αόρατο σχολείο. Και πού τα βάζεις τα παιδιά, στον από πάνω. Στα ξύλινα κουτιά, με μικρά παραθυράκια. Και μάλιστα γέλαγα γιατί είδα και μια φωτογραφία στο ίντερνετ που είχε 4 καρεκλάκια και τραπεζάκια και τα είχαν βγάλει και φωτογραφία και λέγανε είμαστε έτοιμοι για τη δίχρονη. Εγώ θα ντρεπόμουν, έτσι. Δηλαδή, πού είσαι έτοιμη για τη δίχρονη, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα και γιατί βάζεις τα παιδιά εκεί. Και σε ρωτάω, ήρθαμε τον Ιούλιο, οι φορείς της πόλης, σαν Ένωση Γονέων, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί και λέμε στη ΔΕΠ, πού θα μπουν τα παιδιά. Πάμε να βρούμε κάτι, να τα βάλουμε κάπου. Τα έχουμε όλα λυμένα. 13/9, όλα τα παιδιά ήταν κάτω από στέγη. Το ίδιο είπε και 31/8 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ τον ρώτησα προσωπικά. Και του λέω: θα είναι σε αυτά που ψηφίσαμε. Θα είναι κάτω από στέγη. Ναι, θα είναι εκεί που ψηφίσαμε. Θα είναι κάτω από στέγη. Και μετά σου λέω: μα εγώ δεν είπα ψέματα. Μα φυσικά και δεν είπε ψέματα, γιατί ξέρετε πολύ καλά να παίζετε με τις λέξεις. Και ερωτήθηκε για τα ΕΠΑΛ, έτσι. Ερωτήθηκε αν θα μπουν ΝΟΒΟΠΑΝ. Γιατί είχε ακουστεί τέλος πάντων και το ξέραμε. Τον ρώτησε, ο κ. Κουτελάκης δηλαδή. Και πάλι δεν απάντησε. Και λέω εγώ τώρα: πώς αποφασίζεσαι να βάλεις εκεί τα παιδιά. Και έχεις και το θράσος, και λυπάμαι ότι λέω αυτήν την έκφραση, να λες ότι, okay, μόνο 70 παιδιά είναι. Γιατί μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για ψυχές, δεν μιλάμε για ανθρώπους. Μόνο 70 παιδιά. Τι είπα να πει, μόνο 70 παιδιά. Κανένα παιδί. Κανένα παιδί, δηλαδή. Και μιλάμε για μια ηλικία, παιδιά, η προσχολική ηλικία. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Τώρα παίρνεις το παιδάκι σου, πάει πρώτη φορά στο σχολείο, είσαι ένας χαρούμενος γονιός, να το δείξεις στο σχολείο του και το βάζεις εκεί μέσα. Οι γονείς δεν τα πήγαν τα παιδιά. Επιστρατεύσανε γιαγιάδες, επιστρατεύσανε babysitter, πήραν άδειες από τις δουλειές τους. Η προσχολική για να έχει γίνει δίχρονη είναι σχολείο, πρώτον, έτσι. Δεν είναι baby parking. Δεύτερον, οι γονείς φτιάχνουν τη ζωή τους και κανονίζουν τις δουλειές τους, ώστε 13 Σεπτεμβρίου, 11, 12, 13, που χτυπάει το κουδούνι σε όλη την Ελλάδα εδώ και 100 χρόνια, να πάνε τα παιδιά του σχολείο. Και έχουμε φτάσει σήμερα 27 του μήνα και τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε ότι τώρα έρχεται σιγά σιγά το παιδαγωγικό υλικό, για τα παραρτήματα μιλάω πάντα έτσι, γιατί τα κανονικά νηπιαγωγεία έχουν πάρει παιδαγωγικό υλικό από την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή. Έτσι, γιατί εγώ θέλω να τα ξεχωρίσω τα πράγματα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Λοιπόν, μιλάμε ότι μπήκανε τα παιδιά στη Μηδείας, δηλαδή το 8ο νηπιαγωγείο, το παράρτημα μπήκε στο Μηδείας και το 3ο δεν έχει μπει ακόμα, στο πρώτο παιδικό σταθμό δεν είναι έτοιμα.
Και πόσο χρονών έχουμε σήμερα? 28. 28. 29. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που πετύχαμε 28 Σεπτεμβρίου να μην έχουμε ανοίξει τα σχολεία ακόμα 100%. Και νομίζω στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε πει ότι η καταληκτική ημερομηνία που όλα τα παιδιά θα είναι σε σχολεία είναι 27. Ναι, ο κύριος, ο αντιδήμαρχος, είπε 27 και η κυρία Δελγιάννη είπε 5 Οκτώβρη. Mm. Και κανείς δεν σχολίασε γιατί ακούσαμε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Συγγνώμη, τι σχέση έχει η κυρία Δελγιάννη? Νομίζω ότι ο Συρίγος, ναι, θεωρητικά, και, ναι. Απλά το λέω ότι δόθηκαν δύο ημερομηνίες. Και οι γονείς του 8ου που ανεβήκαν πάνω και του 3ου τότε στη διαμαρτυρία που κάνανε στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος είχε πει 30 ενά του. Δηλαδή, εγώ προσωπικά έχω ακούσει τρεις διαφορετικές ημερομηνίες. Να πούμε κι εμείς μία. Ναι. Να πεις και εσύ μία και θα πω κι εγώ μία. Εγώ λέω 16 Οκτωβρίου θα μου το κάνει δώρο για τα γενέθλιά μου. 16. Κάτσε σημειώσω. Να δούμε ποιος θα έχει δίκιο στο τέλος. Εντάξει, μιλάμε μόνο για 70 παιδιά. Ναι, πώς κάνεις έτσι και σήμερα. Άμα ήταν σταυροί. Άμα ήταν σταυροί θα είχαμε σπαθεί τώρα. Ανάκτορο θα ήταν το Ολυμπιακό. Εμένα απλά με λυπεί πραγματικά γιατί αν οι γονείς αγχωθήκανε, οι γονείς πιεστήκανε. Και το χειρότερο πράγμα απ' όλα είναι, και θα το καταλάβετε, εσύ, μάλλον εσύ που έχεις παιδί μπορείς να με καταλάβεις, είναι ότι το πιο απλό πράγμα που συμβαίνει σε μια ελληνική οικογένεια είναι να πάρει τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, τον Αύγουστο, το παιδάκι από το χεράκι για να του πει αγάπη μου, κοίτα που είναι το σχολείο σου, κοίτα που θα πας το Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς αυτό δεν καταφέραμε, μάλλον όχι, εμείς εδώ σαν Νέα Σμύρνη καταφέραμε αυτό το πράγμα να μπορεί να γίνει σε μια απλή ελληνική οικογένεια. Δεν ξέραν τα παιδάκια ποιο είναι το σχολείο τους. Και σε ένα πλούσιο δήμο κατά. Ναι, εντάξει, είναι λυπηρό. Και κανονικό που είναι, είναι σε μια λυπηρό. Κανονικότητα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς ήταν φιάσκο, όπως είπες και εσύ στην ερώτησή σου, η δίχρονη. Δεν με νοιάζει τι γίνεται σε άλλους δήμους, γιατί άκουσα και ότι και σε άλλους δήμους κάνανε αυτό και σε άλλους δήμους κάνανε εκείνο. Εγώ θα σου πω κάτι. Υπάρχουν δήμοι που κάνανε πολύ καλύτερα πράγματα. Υπάρχουν δήμοι που κάνανε ίσως. Βάλαν τα παιδιά κάπου πρόχειρα, τύπου μέσα σε σχολεία, μέσα σε αμφιθέατρα, μέσα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι εμείς είμαστε ένας δήμος που πρέπει να αναζητάμε το καλύτερο. Άμα είναι να αναζητάμε το πρόχειρο ή να συγκρινόμαστε με το χειρότερο, κάτι λάθος κάνουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε και λίγο στους αριθμούς. Ναι. Πόσα παιδιά μπήκαν σε προκάτ? Πόσα δεν μπήκαν καθόλου, πόσα είναι σε κάθε διαμέρισμα? Κοίταξε να δεις, η δίχρονη είναι υποχρεωτική, οπότε όλα τα παιδιά της δίχρονης μπήκανε. Θυμάμαι ότι σε μία συζήτηση που είχαμε με κάτι νηπιαγωγούς, γιατί κάναμε μία γύρα τέλος πάντων πριν να ανοίξουν τα σχολεία, ακόμα και μέχρι τις τελευταίες μέρες γραφόντουσαν παιδιά με καθυστέρηση. Mm-hmm. Γιατί πολλοί γονείς δεν ξέραν το προνήπιο πλέον είναι υποχρεωτικό και πρέπει να πάει στον νήπιο και θεωρούσαν ότι μπορούν να πάνε σε ένα παιδικό σταθμό ή να τα κρατήσουν και σπίτι. Ήταν εκπρόθεσμες πάρα πολλές εγγραφές. Τα παιδιά τα οποία ήταν να μπουν σε προκάτ, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 270 παιδιά. Καταλαβαίνεις ότι ξαφνικά από εκεί που γραφόντουσαν 200-300 παιδιά σε έναν νήπιο, ξαφνικά ο αριθμός διπλησιάστηκε. Δηλαδή ήταν πάνω από 500 παιδιά ο συνολικός αριθμός της διχρονής. Εμένα δεν μου αρέσει όμως να μιλάω με αριθμούς, γιατί το άκουσα πάρα πολλές φορές. Έλα μωρέ, 20 παιδιά εδώ, 25 εκεί, 15 εκεί, 18 εκεί. Καλά. Τα παιδιά δεν είναι αριθμοί. Ξαναλέω. Είναι ψυχές. Δηλαδή δεν μπορεί μία αίθουσα μικρή των 20, των 15 τετραγωνικών να πάρει 25 παιδιά. Καλά, ναι. Θα πάρει μισό τμήμα, θα πάρει 15 με 17. Υπάρχουν άλλες αίθουσες που θα πάρουν 20 με 25 που είναι το ταβάνι. Το καλύτερο θα ήταν να ήταν όλα τα τμήματα 15. Και γιατί το λέω αυτό έτσι? Γιατί ζούμε μια εποχή πανδημίας, με μέτρα COVID. Μιλάμε για μια νηπιακή ηλικία που θέλει πολύ προσοχή. Θα έπρεπε ο αριθμός των παιδιών ανά δασκάλα να ήταν λιγότερος. Αυτά τώρα μιλάμε είναι οι ουτοπικές θεωρίες, λοιπόν, για την παιδεία που έχουμε γενικότερα χρόνια τώρα. Και φυσικά δεν θα έπρεπε να συναστήσονται, δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει χώρος μεγάλος. Ξέρω τώρα ότι στις περισσότερες αίθουσες των προκάτ έχουν μπει 15 παιδιά με 20. Δεν μιλάμε για 25 τμήματα στηριγμένα παιδιά, έτσι. Όμως οι αίθουσες προκάτ είναι πολύ μικρότερες από τις αίθουσες των νηπιαγωγείων των κανονικών. Mm-hmm. Δηλαδή,
από μια εικόνα που έχω εγώ τώρα έτσι πρόχειρα που μου έρχεται, το τέταρτο νηπιαγωγείο, το βασικό, έχει δύο τεράστιες αίθουσες. Το δεύτερο νηπιαγωγείο έχει δύο τεράστιες αίθουσες και μία πιο μικρή. Όπου έχει 25, ξέρω εγώ, και με ένα 15. Mm-hmm. Τώρα τα προκάτ δεν θα έπρεπε να ξεπερνάνε τα 17 παιδιά για μένα, ναι. Και εγώ όπως τα είδα απ' έξω, δεν έχω μπει εγώ μέσα, ναι, μου φάνηκαν αρκετά μικρές οι αίθουσες. Αναλογικά με ό,τι έχω στο μυαλό μου. Είναι μικρές. Βέβαια θα μας πούνε, μα αυτές είναι οι προδιαγραφές που δίνει mm-hmm. το κράτος, το ΦΕΚ, το οτιδήποτε. Είναι μικρές. Και εμένα να σου πω κάτι, δεν μπορώ πια να πέφτουμε πίσω από ένα χαρτί και από ένα ΦΕΚ και από μια νομοθεσία. Εδώ πάμε για το καλύτερο. Και εμείς αντί να ανεβάζουμε το επίπεδο της παιδείας, τουλάχιστον το 2005 που είμαι εγώ μέσα στους συλλόγους, ή βλέπω μια στασιμότητα ή βλέπω μια κατιούσα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να συζητάμε τώρα εν έτη 2021 προκάτ, να κλείνουμε δομές για να βάζουμε τα παιδιά στα νήπια, να λέμε τα έλα μωρέ βάλει 25 παιδιά σε μια τάξη. Είναι λάθος. Είτε αυτό λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αυτό λέγεται υπουργείο, είτε αυτό λέγεται κυβέρνηση, ό,τι και να λέγεται. Είναι λάθος. Νομίζω ότι επίσης λάθος είναι το ότι είχε να πάρει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή. Νομίζω δεν προβλέπεται η Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση για θέματα παιδείας. Καταφέρανε κάπως να περάσουν να πάρουν το δεύτερο παιδικό σταθμό, και, δηλαδή να, από παιδικό σταθμό να γίνει νηπιαγωγείο και να μπουν και τα δύο προκάτω στο πρώτο. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Σου είπα, είμαι νέα, μαθαίνω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Από ό,τι κατάλαβα, μπορεί να μην είναι νόμιμο και να είναι νομότυπο. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, να υπάρχει ένα παραθυράκι. Κάποιο παραθυράκι. Να... Δεν θεωρώ ότι για να το κάνανε. Το... Κάπου πατήσανε. Ναι. Δεν θεωρώ ότι παρανομήσαν οι άνθρωποι. Ναι. Προς Θεού, έτσι. Και ίσως να μην ήταν και τόσο λάθος. Κατάλαβε τι εννοώ. Ίσως τελικά έτσι έπρεπε να γίνει για να μπουν τα παιδιά. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μπουν τα παιδιά. Απλά θεωρώ ότι αν όλο αυτό το τρέχανε από το 18 οργανωμένα, προγραμματισμένα, σε συνεργασία, αν μη τι άλλο, με τους φορείς της πόλης και μετά με τις παρατάξεις, θα είχε τσουλήσει πολύ καλύτερα. Γιατί έγινε μία διαπαραταξιακή, να ξέρετε, με τα χίλια ζόρια, δεν έκανε ποτέ δεύτερη, και από τη διαπαραταξιακή είχε πετάξει έξω την Ένωση Γονέων. Εγώ πάντως νομίζω ότι στην εργασία σου, ας πούμε, άμα σου βάλε τέτοιο περιθώριο να κάνεις κάτι και δεν προλάβαινες το deadline, θα σε είχαν απολύσει. Εννοείται. Χαίρομαι. Εννοείται. Και την ομάδα μου, να ξέρεις. Όλοι, θα έπρεπε να έχουν απολυθεί. Και το προϊστάμενο μου. Ναι. Γιατί είχε την ευθύνη που δεν με έλεγξε. Σωστό. Όλοι κατευθείαν, ακόμα κεφάλι. Κανονικά. Συνεχίζουμε αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, γιατί εγώ, σαν υπάλληλος, ελέγχομαι από ένα προϊστάμενο, έτσι. Αν εγώ δεν φέρω εις πέρα στο deadline μου, έχει ευθύνη και προϊστάμενο. Θα φύγω εγώ, θα φύγουν οι υφισταμένοι μου και σίγουρα θα φύγει ο προϊστάμενός μου. Άρα δεν θα σε επιβραβεύανε για ακόμα μία έτσι. Όχι. Long live the king που λένε οι Άγγλοι. Όχι. Και αυτό ήταν μαγικό που συνέβη πραγματικά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Wow, το άκουσα και αυτό δηλαδή. Λοιπόν, και θέλω μία τελευταία ερώτηση πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι, εντάξει. 13-14 Σεπτέμβρη, μόλις ανοίξαν τα σχολεία. Mm-hmm. Αποτίθεται θα γινόταν ο αγιασμός. Mm-hmm. Έχουμε μετά, πηγαίνουν γονείς, η Ένωση Γονέων, στο Δημαρχείο. Πηγαίνετε μέσα, είδαμε live το βίντεο τι γινόταν. Έρχεται μια υποδοχή από την κυρία Δελιγιάννη και μετά από 10 λεπτά περίπου έρχεται ο αντιδήμαρχος παιδείας να μιλήσει με το κομπολόι του. Με το κομπολόι. Είμαι σίγουρος να το ρωτήσεις. Είμαι σίγουρος. Και είναι ο αντιδήμαρχος με το κομπολόι και μιλάει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι να ρωτήσω. Θέλεις να σου κάνω... Τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα. Για το κομπολόι ή γενικότερα. Για όλη την εικόνα. Και με αποκορύφωμα το κομπολόι. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα λοιπόν είχαμε πάει στους αγιασμούς των νηπιαγωγείων. Τέλος πάντων, αντικρίσαν οι γονείς στα Νοβοπά και αποφασίσανε λοιπόν να πάνε στο Δημαρχείο, έτσι. Όντως, ξέρω εγώ, οι γονείς του 8ου και του 3ου νηπιαγωγείου, ξεσηκωμένοι, γιατί αυτοί ήταν που μπήκανε στα Νοβοπά, αποφασίσαν πάνε στο Δημαρχείο, με πήρανε τηλέφωνο
ως αντιπρόεδρος Ένωσης Γονέων και μου λένε έλα. Πήγαμε στο Δημαρχείο, οι γονείς ήταν πάρα πολύ αναστατωμένοι, ήταν πολύ ξεσηκωμένοι, δεν μπορούσαμε να τους ηρεμήσουμε. Ξέρεις, για κάποιο λόγο κάποιοι γονείς ίσως δεν το περιμέναν να φτάσει το πράγμα μέχρι εκεί. Είχαν μία εμπιστοσύνη στο Δήμο. Ναι. Είναι αυτό που, λέω, που είπα πριν, ότι δεν ψηφίζουν, δεν ασχολούνται. Δεν τους κατηγορώ έτσι. Ίσως κι εγώ, αν δεν είχα ασχοληθεί με τα κοινά, να ήμουν πιο απολυτικά. Απλά όταν βλέπεις τη Νέα Σμύρνη απ' έξω και βλέπεις ιωνικές γιορτές, running, πλατεία, συντριβάνια, λες, wow, ζω σε μια πολύ ωραία πόλη. Και ξαφνικά όταν έρχεται η ώρα να μπεις λίγο πιο βαθιά, αρχίζεις και βλέπεις τα προβλήματα. Και να που έφτασε το πρόβλημα και στην πόρτα. Και η παιδεία είναι ένα πολύ μεγάλο case και ένα πολύ μεγάλο θέμα, να ξέρετε, στη Νέα Σμύρνη. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Όχι μόνο τώρα, για πολλά χρόνια. Αλλά οκ, okay, ξαναγυρνάω λοιπόν. Ξεσηκωμένοι και αυτά, νευριασμένοι, προσπαθήσαμε να τους ηρεμήσουμε. Ζητάγαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο να ανέβει πάνω μια επιτροπή. Δεν μας απαντούσε ο Δήμαρχος, τη μία δεν μπορούσε, την άλλη είχε συνάντηση με κάποιον άλλον, μετά είχε συνάντηση με τις παρατάξεις. Είχε περάσει πάνω από μία μισή ώρα, να ξέρετε. Όταν ξεκίνησε να γίνεται το live, οι γονείς ήταν ήδη πάρα πολύ τσιτωμένοι. Δεν μπήκανε με αυτή τη διάθεση, πάμε να τους δείρουμε. Η διάθεση ήταν πάμε να συζητήσουμε. Έτσι. Για να βρεθεί λύση κιόλας. Όταν όμως ο Δήμαρχος δεν κατεβαίνει κάτω να μιλήσει στους πολίτες του, καταλαβαίνεις ότι αυτό τους έκανε να αισθάνονται μία ένταση. Δεν ήταν σωστό, δεν ήταν δίκαιο, γιατί. Κακά τα ψέματα, έτσι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι και οι δημάρχοι τους πληρώνει οι πολίτες και δουλεύουν για τους πολίτες. Οι πολίτες είναι οι εργοδότες μας. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να μην κατεβαίνεις. Θα έπρεπε να μπορούν να τους απολύσουν. Ναι. Να δούμε πόσο μπορεί να γίνει. Τύπου αίθουσα, πώς να πω το reality, που τους βγάζουν έξω. Α, με ψυχοφορία και να τους... Σαν το survivor που ψηφίζουν. Δεν το έχω με το reality. Δεν βλέπω reality, αλλά περίπου ξέρω πώς γίνεται. Οπότε ξεσηκωμένοι γονείς λοιπόν πλέον και τσίταρε παιδί μου, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη ένταση. Τους λέει, τέλος πάντων, ήμασταν και εμείς σε μια ένταση, ότι αν μη τι άλλο κατέβει κάποιος θα μιλήσει. Και κατεβαίνει η κυρία Δελγιάννη, η οποία θεωρώ ότι προσπάθησε να κατέβει για να ηρεμήσει και να μπορέσει λίγο να κάνει μια συζήτηση. Δυστυχώς όμως οι γονείς ήταν τόσο τσίτα πλέον και τόσο νευριασμένοι και με το δίκιο τους παιδιά, έτσι. Δηλαδή βλέπανε κουτιά για τα παιδιά τους, βλέπανε άθλιες συνθήκες. Έπρεπε να αφήνουν τα παιδιά τους και κάθε πρωί και να φεύγουν για δουλειά. Με ποια ψυχολογία, με τι ψυχική δύναμη, με τύψεις, με τι. Ξέραν ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εγώ που έχω τρία παιδιά, δεν θα τα άφηνα για κανένα λόγο εκεί μέσα. Και είχαν απόλυτο δίκιο να είναι, αν μου επιτρέπετε, έκφραση στα κάγκελα. Mm-hmm. Οπότε δεν μπόρεσα να ευδοκιμήσει η συζήτηση με την κυρία Δελγιάννη. Και μετά κατέβηκε ο κύριος Συρίγος ως αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας να μιλήσει. Όπως τον είδατε στο βίντεο, τέλος πάντων, να απαντάει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, σε άλλες να μην απαντάει, να λέει ότι φταίει ο εργολάβος, ότι καθυστέρησε το έργο, ότι. Εμένα αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι δεν γυρίσαν να ζητήσουν συγγνώμη εκείνη τη μέρα στους γονείς. Θα μου πεις, το κάνανε μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρεις, πρέπει να έχουμε μία ευθυξία. Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν κάνουμε λάθος, πρέπει να ζητάμε συγγνώμη. Δεν είναι κακό. Θεωρώ ότι αν κατέβαιναν με ένα άλλο ύφος του στυλ, ότι ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο. Δεν τα καταφέραμε. Ζητάμε συγγνώμη. Δεν είναι σωστό αυτό που έχει γίνει. Να βρούμε λύσεις. Θέλω, παρετούμε, πάμε παρακάτω. Πάμε στο Δήμαρχο. Πάμε να κάνουμε μια πενταμελή επιτροπή. Θεωρώ ότι οι γονείς θα είχαν ηρεμήσει. Γιατί αυτοί οι γονείς που μιλάμε και τώρα μαζί τους και κάνουν και συλλόγους γονέων και θα συνεργαστώ προφανώς και στο μέλλον μαζί τους, θέλω να πιστεύω. Ήταν όλοι αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι και τι σου λέγανε, θέλω τα αυτονόητα. Ναι, ναι. Έτσι, η δική τους συμπεριφορά ήταν δικαιολογημένη. Η συμπεριφορά αυτών που δεν ζητάνε συγγνώμη, που έχουν το κομπολόι στο χέρι οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι δεν είναι δικαιολογημένη. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω ακριβώς την κίνηση τύπου κομπολόι, δεν θεωρώ ότι το είχε για να, γιατί ήταν, ωραία φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι σίγουρο. Ίσως ήταν μια κίνηση, πώς να το πω. Ήταν, πιστεύω ότι ήταν αγχωμένος και ότι... Δεν τον δικαιολογώ. Όλη η στάση ήταν λάθος. Δεν δικαιολογώ κανένα. Όλη η στάση ήταν λάθος.
Πάμε σε ένα διαλυματάκι εμείς γρήγορο, γιατί δεν θα προλάβουμε τίποτα άλλο και επιστρέφουμε κατευθείαν. Τέλεια. Βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε: Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πένα. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωστος. Έχω δίπλα μου την προπονήτρια της ομάδας Παμπέδων του Πανιωνίου, την κυρία Φωτεινή Πόγκα. Καλησπέρα. Δίπλα μου είναι μία από τις προπονήτρες του τμήματος ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου, η κυρία Βίκη Αλιπράτη. Είναι κοντά μου ο προπονητής του ΖΑΟΝ, ο Κώστας Λιώσης. Είναι κοντά μας η διεθνής πολίστρια και αθλήτρια του Ολυμπιακού, Ελευθερία Πλευρίτου. Κοντά μου η προπονήτρια της ομάδας Αργυρούπολης, η κυρία Δήμητρα Λικογιάννη. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Πανερθραϊκού, τον κύριο Μιχάλη Χατζιπέρο. Κοντά μας είναι η προπονήτρια του Πανιωνίου, η Κατερίνα Οικονόμου. Κοντά μας είναι ο αρχηγός ομάδας του Πανιωνίου, ο Άγγελος Καρακίτσος. Είναι κοντά μου ο προπονητής του Κέρκη, ο κύριος Χρήστος Ντόζης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της ομάδας Αργυρούπολης, ο κύριος Μινάς Βρετός. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Βουρδέρη. Κοντά μου είναι ο προπονητής του Μιλώνα, ο Παναγιώτης Γεωργούτζος. Βρίσκομαι ανάμεσα στον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χαράλαμπο Τσιόκα. Έχω δίπλα μου τον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χρήστο Ρουμιάν. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Γαρίφαλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Beach Polo. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Μίλωνα, ο κύριος Μιχάλης Ακελαρίδης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Μίλωνα, ο κύριος Μανώλης Καλημεράκης. Βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο προπονητές, τον προπονητή του Πανιωνίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιάννακα, και τον προπονητή της Σκύρου, τον κύριο Θανάση Δαλακλίδη. Δίπλα μου είναι η προπονήτρια της Νίκης Αμαρουσίου, η κυρία Έφη Μαρτσουκάκη. Κοντά μας είναι ο προπονητής του Ικάρου Νέας Σμύρνης, ο Φώτης Καρακώστας. Από το Σιρήνη Δημοτικό Στάδιο για το NSTV, Ανδρέας Λεκάκη.
Επιστρέφουμε και αφήνουμε για λίγο τη δίχρονη προσχολική που μας κάλυψε νομίζω απόλυτα η Μαρίνα. Ναι. Ελπίζω. Γιατί για τους υπόλοιπους, όχι μόνο για μας. Ελπίζω, ελπίζω. Και πάμε λίγο στα πιο δημοτικά. Mm-hmm. Στα διαφορετικά δημοτικά μάλλον. Γιατί δεν πήγατε στον αγιασμό του Δημαρχείου τα μέλη της ποιότητας ζωής? Ναι. Καλά, νομίζω καταρχήν όλη η αντιπολίτευση πήγε. Και πήγανε και ελάχιστοι από ό,τι είδα και στις φωτογραφίες από τη Δημοτική Αρχή. Κοιτάξτε, νομίζω έχει βγάλει, έχει βγάλει και ανακοίνωση και η παράταξη με για αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε αντίθετοι στη Μινέτα. Η Μινέτα είναι ένα δημαρχείο το οποίο έχει ένα τεράστιο νίκιο, 300.000 ευρώ. Έχει κοινόχρηστα 50.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν είχε τόσο μεγάλη ουσία. Εγώ που πήγα και το είδα το Δημαρχείο δύο φορές, μία φορά για ένα ραντεβού που είχα πάνω και μία πήγα με τους γονείς, είδα ότι στις κάτω αίθουσες οι υπάλληλοι δεν έχουν παράθυρα. Εντάξει, έτσι πως είναι ο κλιματισμός και το έχουν κλείσει με τα ξύλα και τα τζάμια, αλλού είναι ζεστά, αλλού είναι πολύ κρύα. Γενικά το Δημαρχείο ήταν κάτι το οποίο δεν το θέλαμε, ήταν πολύ ακριβό. Δεν υπήρχε λόγος να γίνεται τόσο μεγάλο, να γίνεται ένα τόσο χρονιαίο έξοδο, δηλαδή φαντάσου κάθε χρόνο 300.000 ευρώ ενίκιο και 50.000 ευρώ κοινόχρηστα. Και θεωρώ ότι και οι συνθήκες δεν είναι σωστές για τους υπαλλήλους. Και φυσικά αυτό το οποίο έχουμε γράψει στην ανακοίνωσή μας είναι ότι δεν είναι δυνατόν να στηβάζονται. Είδες πάλι το μαφωτόρημα, έτσι. Κάτι έχουν μαφωτόρημα αυτοί οι άνθρωποι τελικά. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να στηβάζονται. Ναι, τους αρέσει το στίβαγμα. Πολλά μπορείς να στηβάζεις. Πάρα πολλά. Να στηβάζονται οι υπάλληλοι, ρε παιδί μου, σε 1,5 όροφο και άλλον 1,5 όροφο να έχουν οι αντιδήμαρχοι μαζί με τον δήμαρχο και κάποιες πολύ πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες. Έτσι, είναι λίγο ανομοιογενής. Οπότε, επειδή είναι κάτι που δεν το πιστεύαμε και δεν το θέλαμε, δεν πήγαμε κιόλας. Δεν πήγατε καν στη διαδικασία. Και να πούμε και το άλλο, έτσι, παιδιά, ότι η μέρα που έγινε ο αγιασμός ήταν η μέρα που είχαμε και το τριήμερο πένθος στο Μίκη Θεοδωράκη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα τριήμερο εθνικό πένθος και εμείς να κάνουμε αγιασμός εισαγωγικά εγγένεια. Γιατί ο αγιασμός εισαγωγικά εγγένεια θεωρείται, έτσι. Ναι. Πλην το θρησκευτικό του κομμάτι, στο πολιτιστικό του είναι εγγένεια. Οπότε αυτή ήταν η λόγη που δεν πήγαμε. Μάλιστα. Τώρα πριν κλείσουμε να πάμε σε κάτι έτσι πιο γενικό. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πόλη? Δηλαδή τι θεωρείς έτσι βάσανο έτσι και δύσκολο πράγμα εδώ στη Νέα Σμύρνη? Ή τι θα άλλαζες επιγόντως? Και τι θα άλλαζες εσύ, ναι, πώς θα το έλυνες, ας πούμε, τι θα το άλλαζες? Κοίταξε να δεις, η Νέα Σμύρνη έχει θέματα. Έχει πάρα πολλά καλά, όπως είπα και πριν, έχει και πάρα πολλά κακά. Είναι η πόλη μας, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και έχει πάρα πολλά πράγματα να αλλάξει. Δηλαδή, και οι παιδικές χαρές έχουν θέματα. Και τα πάρκα τσέπης θεωρώ ότι είναι λάθος έτσι πως έχουν φτιαχτεί. Και το πράσινο το οποίο κόβεται λάθος και μπαίνουν εργολάβοι για να κάνουν αυτές τις εργασίες. Βλέπετε πόσα παράπονα έχουμε από τον κόσμο. Και με τη δίχρονη τώρα έχουμε τεράστιο θέμα, έτσι. Και στη παιδεία μέσα υπάρχουν αρκετές ελλείψεις, να ξέρετε, μέσα στα σχολεία. Τη θάλασσα. Ναι. Τη Δημοτική Αρχή. Εντάξει, ναι. Μιας που είπες για τα πάρκα τσέπης, σε κάποια σημεία από αυτά δεν θα μπορούσαν αντί να γίνουν παρκάκια να είχαν σκεφτεί τότε? Γιατί τα πάρκα τσέπης άρχισαν να φτιάχνονται από το 19 και μετά. Ναι, μ' αρέσει εκεί που το πας. Εφόσον υπήρχε από το 18. Ναι. Το ζήτημα της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής. Δεν θα μπορούσε κάποιος να αξιοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο? Κοίταξε να δεις, τα πάρκα τσέπης τώρα εγώ δεν τα έχω δει όλα για να είμαι ειλικρινής. Έχω δει 4-5. Νομίζω είναι 10 στον αριθμό. 10. Έχω δει 4-5 και μάλιστα... όχι, έχω δει 5 μάλιστα. Και μάλιστα έχω αρχίσει και θα γράψω και κάτι γι' αυτό κάποια στιγμή γιατί θέλω λίγο να τα δω πιο βαθιά. Γιατί έχω μικρό παιδί και πάω στις Κούνιες και πάμε και απέναντι στο πάρκο τσέπη στην Ελισπούλη που έχει πέτρες, δεν έχει λούλου, δεν έχει τίποτα. Θεωρώ ότι ίσως κανένα δυο θα μπορούσαν να γίνουν, έχουν τα τετραγωνικά για να γίνουν. Όχι όλα όμως. Σίγουρα όχι. Ναι, είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει. Πάντως να ξέρεις, Γιώργο, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει.
Η πρόταση, ας πούμε, για τα πάρκα τσέπης είχε κατατεθεί το 19, το 18. Ή κατατέθηκε το 20-21 που είχαν ήδη γίνει. Ναι, έγινε έτσι όπως το λες και θα σου πω γιατί. Γιατί την περιουσία του Δήμου, εγώ τουλάχιστον τότε που ήμουν στην Ένωση Γονέων και ήμουν φορέας και δεν ήμουν δημοτική σύμβουλος, την περιουσία του Δήμου τη ξέρουν πολύ καλύτερα αυτοί που οι αντιδημάρχοι από ό,τι ξέρω εγώ ή εσύ που είσαι απ' έξω ως απλός πολίτης. Και από την άλλη, θα το πω όσο και ωραίο να μην ακούγεται, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να βρίσκω στους άλλους χώρους για να στεγάσουν τη δίχρονη. Μπορώ να προτείνω, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένη. Γιατί δεν έχω την καρέκλα ούτε το μισθό. Και δεν είναι δουλειά αυτό μου. Αυτό είναι, αυτή είναι η δουλειά του έτσι. Και έτσι, και δεν είναι και δουλειά μου. Ακόμα και θελοντική είναι η δουλειά μου. Δηλαδή, να είμαι ένας απλός δημοτικός σύμβουλος, θα το έκανα. Κατάλαβες. Αλλά μόνο να προτείνουμε μπορούσαμε. Αλλά ίσως εγώ τότε σίγουρα δεν ήξερα την περιουσία του Δήμου, για να σου το πω. Ήξερα σίγουρα και το κτήμα Δέγλερη όμως. Γιατί το κτήμα Δέγλερη είναι κάτι το οποίο ήμουν μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2013, το οποίο ψηφίστηκε να γίνει σχολικό κτίριο. Και έγινε με την πρόφαση που είχαν μπει τα προκάτοτε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο και πάλι γινόντουσαν έργα συγχρόνως με τα παιδιά μέσα και πάλι οι γονείς είχαν ξεσηκωθεί και αυτό το θέμα είχε φτάσει και στα δικαστήρια. Και γενικότερα ένα ντεζαβού το έζησα από το 2013 με το 2021 και είπα και τη θεϊκή ατάκα ότι δεν έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Και είναι φοβερό ύστερα από τόσα χρόνια να κάνουμε τα ίδια λάθη. Είναι φοβερό. Τι να πω, δεν. Λοιπόν, τώρα θα σας έχουμε μια έκπληξη εμείς που θα κλείσουμε. Θα κάνουμε ένα κάντο γρήγορα που έχουμε καιρό να κάνουμε με τη Μαρίνα. Ναι. Οπότε... Να το περιμένετε. Αρχίζει να προετοιμάζεται και ψυχολογικά. Να πούμε ότι αυτές τις ερωτήσεις δεν τις ξέρω και είναι περίεργες. Δεν πειράζει. Να πούμε ότι και τα γρήγορα συνήθως δεν είναι και ωραία. Θα δείξει όμως. Εντάξει, τη δέχομαι την πρόκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστούμε, ναι. Να είσαι καλά, εγώ χάρηκα πολύ που σας είδα ξανά. Χαίρομαι που σας βλέπω, νέα παιδιά, με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Και χαίρομαι που ξανά και στο στούντιο. Είχα πολλά χρόνια να έρθω. Και επιφυλασσόμαστε για ακόμα περισσότερο. Καλά, ναι. Ελπίζουμε να μην σε χρειαστούμε για άλλο τέτοιο θέμα. Ναι, ναι. Όχι. Να είναι διαφορετικό κλίμα. Να φτιάξει αυτό το θέμα με τη δίχρονη και να στηρίξουμε κι εμείς όσο μπορούμε να βάλουμε πλάτη. Και σαν παράταξη, και σαν ένωση, και σαν γονέας, και σαν εθελοντής. Με όλους τους μανδύες. Εγώ δεν έχω θέμα, έτσι. Δηλαδή, να βοηθήσουμε και να... για τα παιδιά της πόλης μας. Σημασία έχει να κάνουμε δουλειά, να κάνουμε πράξεις. Ακριβώς. Και να βοηθάμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν άλλο ένα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλεσκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.